στο αλβέλο της εν Σμύρνη εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο πρώτος και ο έσχομος. Ως έγινε τον νεκρό και έζησαν. Είδα σου τα έργα. Συγγνώμη. Και το αγγέλο της εν Περγάμου εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο έχων την ρομφέαν, την δίστανον, την οξίαν. Είδα τα έργα σου και που κατοικεί όπου ο θρόνος του σατανά. Και κρατείς το όνομά μου και ου κυρνήσω την πίστη μου και εν τες ημέρες εσ αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός ως απεκτάνθη παροιμή όπου ο σατανάς κατοικεί. Αλλά έχω κατά σου ολίγα ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλάμ ως εδίδαξε τον Βαλάκ Βαλήν σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ και θα γίνει δολόφυτα και πορνεύσε. Ούτως έξι και εσύ κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών ομοίως. Μετανόησον νουν, ιδεμή, έρχομαι εσύ ταχύ και πολεμήσω με ταυτόν εν τη ρομφαία του στόματός. Ο έθον ους ακουσάτε ότι το πνεύμα λέγει της εκκλησίας. Τον εικόντι δώσω αυτό του μόνα του και κρυμμένου. Και δώσω αυτό ψήφων λευκήν και επί την ψήφων όνομα κενών γεγραμμένων ο ουδής είδεν ημί ο λαμβάνων. Ενθυμίστε αγαπητοί μου, είχαμε αρχίσει την επιστολή του Κυρίου προς τον επίσκοπον τον άγγελον της εκκλησίας της Περγάμου και του είπε ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος που έχω τη ρομφαία την δίστομα, την οξία μου. Γνωρίζω τα έργα σου και πού κατοικείς. Ένας τόπος εις τον οποίο υπήρχε κατά πλεισμονή η ιδωλολατρία. Και ότι ακόμη δεν ειρμήθη την πίστη μου όπως και παλαιότερα τις ημέρες του επισκόπου Αντίπα, ο οποίος ομολόγησε την πίστη μου, εκράτησε το όνομά μου και έγινε μάρτης μου πιστός εκεί που ακριβώς κατοικεί ο σατανάς. Αλλά παρά τα αυτά έχω κάποια παράπονα μαζί σου λίγα, ότι εκεί έχεις να διατηρούν την διδαχή του Βαλαάμ, ο οποίος δίδαξε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο στους Ιούς Ισραήλ και να φάγουν από τις θυσίες των ειδόλων και να πορνεύσουν. Έτσι και εσύ έχεις εκεί εκείνους που διατηρούν την διδαχή των Νικολαϊτών. Μετανόησε λοιπόν, ιδεμή έρχομαι γρήγορα και θα πολεμήσω εναντίον των με την ρομφαία του στόματός μου. Αυτός που έχει αυτή ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα εις τας εκκλησίας. Σε εκείνον που θα νικήσει θα του δώσω από το μάνατο και κρυμμένο, θα του δώσω ψήφων, ψηφίδα, λευκή, και πάνω εις αυτήν θα υπάρχει όνομα καινούργιο γραμμένο που κανείς δεν το ξέρει παρά μόνο εκείνος που παίρνει την ψηφίδα. Είδα τα έργα σου και που κατοικείς όπου ο θρόνος του σατανά. Πραγματικά ο Κύριος εγνώριζε εις τι περιβάλλον ευρίσκεται η εκκλησία της Περγάμου, περιβάλλον εις το οποίο όταν ευρέχει ο Απόστολος Παύλος εις τας Αθήνας, να σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις τας Πράξεις, παροξύνεται το πνεύμα του επειδή ακριβώς έβλεπε κατίδωλον την πόλη, γεμάτη από είδωλα την πόλη των Αθηνών, και αισθάνεται ο Απόστολος μίαν αγανάκτηση και έναν αποτροπιασμό. Αλλά τι υπήρχε όμως πίσω από αυτήν την κατίδωλον πόλη της Περγάμου? Ο Κύριος αποκαλύπτει ότι εκεί υπήρχε ο θρόνος του σατανά, εκεί που κατοικεί ο σατανά. Συνεπώς αγαπητοί μου, όπως βλέπουμε, έχουμε μία αποκαλυπτική μαρτυρία αυτού του Κυρίου δια την ειδωλολατρία πάσης μορφής και πάσης εποχής.
Διότι στο ερώτημα τι ακριβώς είναι η ειδωλολατρία, έχουμε αυτήν την αποκάλυψη, την μαρτυρία την αποκαλυπτική περί αυτής. Εάν έφτασαν οι άνθρωποι να λατρεύουν τα ίδωλα, τι ακριβώς ελάτρευαν και πώς θα εδέχονται εάν τους ελέγαμε τι ακριβώς λατρεύουν? Δεν θα μπορούσε κανείς να μας πει τι θα πει λατρεύω ένα είδωλο παρά μόνον ο ουρανός. Ο ουρανός μου αποκαλύπτει λοιπόν τι είναι ειδωλολατρία. Έτσι ερχόμεθα να δούμε, αγαπητοί μου, αυτήν την σχέση που υπάρχει μεταξύ της ειδωλολατρίας και του σατανά. Σχέσεις αμεσοτάτη. Εκεί, λέγει ο Κύριος, είναι ο θρόνος του σατανά, εκεί κατοικεί ο σατανάς. Αλλά για να δούμε όμως, αγαπητοί μου, τι ακριβώς είναι η ειδωλολατρία. Και θα παρακαλέσω όταν ό,τι πούμε, να μην πείτε ότι αυτά ανήκουν σε μια παροχημένη εποχή, ότι η ειδωλολατρία είναι μια υπόθεση η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Τελειώνει την θεολογικότητα την επιστολή του την πρώτη Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει «Τεκμία φυλάσσεστε από τον ειδώλον». Έτσι τελειώνει. Που σημαίνει ότι εσείς μεν που βρίσκεστε μέσα σε έναν χώρο, σε έναν χώρο πολλής θεολογίας, ώστε να σας γράφω με τόση θεολογία ότι ο Θεός αγάπη εστί, ο Θεός φως εστί και ο ακικούαμεν, ο εωράκαμεν και λοιπά και λοιπά, εισάξια του εναρχείδω λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και λοιπά, μην νομίσετε ότι ευρισκόμενοι μέσα εις αυτών των χώρων της θεολογίας, όπως την καταλαβαίνετε και όπως τη ζείτε, ότι δεν μπορείτε να βρεθείτε μέσα στην ειδωλολατρία. Η ειδωλολατρία είναι ένα πολύ λεπτό πράγμα στο οποίο κανείς γλιστρά ολισθένει χωρίς να το καταλάβει. Η ειδωλολατρία υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε, όχι στους λαούς που δεν γνώρισαν τον Χριστό, αλλά στους χριστιανούς, στους χριστιανικούς λαούς, πάσης μορφής ειδωλολατρία. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλέσω ιδιαίτερως να προσέξουμε τώρα εδώ με λίγα λόγια που θα κάνουμε την ανάλυση τι είναι η ειδωλολατρία και μετά θα δούμε την σχέση της με τον σατανά. Η κτήσης, όπως ξέρετε, αποτελεί το είδωλον του κτίστου που είναι ο Θεός. Η κτήσης είναι η εξωτερική προβολή του Θεού. Είναι κάτι που ο Θεός το δημιουργεί, αλλά δεν αποτελεί κάτι από την ουσία του, είναι έξω από την ουσία του. Αυτή η διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο γενό και στο δημιουργό. Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, είναι από την ουσία του Πατρός και συνεπώς εκφράζεται αυτό το ότι εγεννήθη από τον Πατέρα. Η κτήσης είναι εργασία των χειρών του Θεού. Η ουσία της κτήσεως δεν έχει καμία σχέση με την ουσία του Θεού, γι' αυτό και εκφράζεται ως δημιουργία, ως ποίηση, ποίημα, κάτι που βγαίνει από τα χέρια εκείνου που κατασκευάζει κάτι. Όταν λέμε όμως είδωλον ότι η κτήση αποτελεί την εξωτερική προβολή του Θεού, εννοούμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει και εις την οπτική που είναι ένα μάθημα που το μαθαίνουμε στο σχολείο. Δηλαδή, για να μην πουν κάποιοι ότι «μα εγώ δεν πήγα στο σχολείο», τι ακριβώς είναι? Είναι όταν προβάλλουμε ένα αντικείμενο μπροστά σε έναν καθρέπτη και ο καθρέπτης μας αποδίδει το αντικείμενο. Όχι. Τι? Το είδωλο. Όταν θα βάλω το ρολόι μου μπροστά σε έναν καθρέπτη, θα δείξει ένα ρολόι. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό που βλέπω μες στον καθρέπτη είναι το ρολόι, αλλά είναι το είδωλο του ρολογιού. Για να έχω ένα είδωλο, πρέπει να έχω έξω από τον καθρέπτη ένα αντικείμενο. Και έτσι λοιπόν, το αντικείμενο που είναι έξω από τον καθρέπτη, το λέγω αντικείμενο. Αυτό που φαίνεται στον καθρέπτη, αλλά δεν είναι πραγματικό, το λέγω είδωλο.
το είδωλον. Εδώ, αν θα το προβάλλω, συγγνώμη, αν θα μου αποδώσει το αντικείμενο, δεν είναι παρά να μου αποδώσει τα χαρακτηριστικά του. Θα μου αποδώσει το μέγεθος του ρολογιού, θα μου δείχνει την ώρα. Όλα αυτά όμως δεν είναι το ρολόι μου. Είναι το είδωλό του. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, αγαπητοί μου, στο Θεό ως προς την κτήση, ως προς την δημιουργία. Δηλαδή, στην κτήση προβάλλονται τα γνωρίσματα του Θεού, όπως είναι η σοφία, η απειρότητα, η θεότητα, η παντοδυναμία, και προβάλλονται μέσα στην κτήση, σαν να είναι τώρα η κτήση ένας καθρέπτης που το αντικείμενό της είναι ο Θεός και ταυτόχρονα είναι έξω από τη δημιουργία και προβάλλεται ο Θεός στη δημιουργία. Δηλαδή, ο Θεός είναι σοφός. Είναι πολύ φυσικό αυτό που δημιούργησε να είναι κατά σοφό τρόπο φτιαγμένο. Βλέπω λοιπόν τη σοφία του Θεού μέσα στην κτήση, αλλά βλέπω τη σοφία, δηλαδή βλέπω τα χαρακτηριστικά του Θεού. Βλέπω τη σοφία. Βλέπω μετά ότι ένα γραμμάριο ύλης, αγαπητοί μας, είναι τρομακτική δύναμη μέσα. Βλέπετε, σου λέει, μια ατομική βόμβα και έχει εκείνο που θα σκάσει, είναι λίγο, δεν είναι πολύ. Και σου λέγει ότι εκείνο το πραγματάκι έχει μια τρομακτική δύναμη. Τώρα σας παρακαλώ, το σύμπαν ολόκληρο τι δύναμη έχει? Τότε ποιος είναι ο Θεός? Και έτσι βλέπω την παντοδυναμία του Θεού να ανακλάται μέσα στην κτήση. Μετά βλέπω την απειρότητα του Θεού. Έφτασε το μυαλό μας, η σκέψη μας, δεν λέγω το μάτι μας, πού να φτάσει το μάτι μας, να συλλάβει την έννοια των τεράτων του σύμπαντος? Πού να το συλλάβει το φτωχό μας το μυαλό? Δεν συλλαμβάνει. Το μυαλό μας δουλεύει, η δομή του είναι τέτοια, μεταξύ του μηδενός και του απείρου. Αυτές τις δύο ακρότητες δεν την συλλαμβάνει. Αν επιτρέπετε, να μην συγχωρέσετε γι' αυτό, αν είχα μια, το σχήμα της ανισότητας, θα έβαζα το ανθρώπινο μυαλό που καταλαβαίνει ότι είναι πιο πάνω από το μηδέν και ότι είναι πιο κάτω από το άπειρο. Να σας το κάνω και με μια τέτοια σκέψη. Ό,τι είναι λοιπόν πιο πάνω από το μηδέν, το μυαλό μου το καταλαβαίνει. Ό,τι είναι πιο κάτω από το άπειρο, το μυαλό μου το καταλαβαίνει. Πέρα από το μηδέν και πέρα από το άπειρο, πόκολα. Η δομή είναι του μυαλού μου τέτοια, του ανθρωπίνου μυαλού μου. Έτσι το σύμπαν μου παρουσιάζεται άπειρο. Δεν είναι όμως άπειρο. Είναι άπειρο, έτσι εμφανίζεται στο μυαλό μου. Τότε μπορώ να πω ότι εκείνος που το δημιούργησε είναι άπειρος. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει κανένα όν παρά μόνο αυτό που λέγεται Θεός. Έτσι η θεότητα, η απειρότητα, η πανσοφία, η παντοδυναμία και όλα εκείνα τα γνωρίσματα του Θεού που είναι στο πρόσωπό του ανακλώνται επάνω στην δημιουργία του, όπως ανακλάται ένα αντικείμενο σε ένα καθρέφτη. Συνεπώς, η σοφία που υπάρχει στον κόσμο είναι το είδωλο του Θεού. Η παντοδυναμία που υπάρχει στον κόσμο είναι το είδωλο του Θεού. Δεν μπορώ να πω ένα λουλούδι που είναι σοφό, σοφά φτιαγμένο, ότι αυτό το λουλούδι είναι ο Θεός, αλλά ότι ανακλά τη σοφία του Θεού. Δεν πρέπει λοιπόν να ταυτίσω το Θεό με την κτήση. Ούτε ακόμα θα πρέπει να πω ότι δεν έχει καμία σχέση ο Θεός με την κτήση. Ούτε θα ταυτίσω το Θεό με την κτήση, ούτε θα τον βγάλω από τη δημιουργία, να τον κρύψω κάπου και να πω ότι ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργία. Αλλά έτσι ανακλάται ο Θεός με τα χαρακτηριστικά του μέσα στη δημιουργία του. Συνεπώς, η κτήση σκοπό να έχει δια των ειδωλικών αυτών καταστάσεων, δηλαδή
δια των ανακλάσεων των ιδιοτήτων και ενεργειών του Θεού, να ανεβάσει εμένα των λογικών άνθρωπων, γιατί η δομή του μυαλού μου, μην το ξεχνάτε αυτό το θέμα της δομής του μυαλού, γιατί υπάρχει μια γαζονία που νομίζουν μερικοί άνθρωποι, γι' αυτό σας έκανα προηγουμένως εκείνη την σχέση της ανισότητας, που νομίζουν ότι αν δεν καταλάβαμε σήμερα κάτι, αύριο θα το καταλάβουμε. Ναι, αυτό το κάτι όμως είναι μέσα στις δυνατότητες, γιατί αν δεν είναι μέσα στις δυνατότητες, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο, ποτέ. Και αυτή η ίδια η επιστήμη και η φιλοσοφία ως προς το θέμα της δυνατότητας του νου γνωρίζει τους περιορισμούς, και είναι ανάγκη να το ξέρουμε αυτό για να νικούμε μια λαζονία του νου. Έτσι ο σκοπός είναι, εγώ με τη δομή που διαθέτω του νου μου, με όλες αυτές τις ενέργειες του Θεού που ανακλώνται στην κτήση, σαν σκάλα να αρχίσω να ανεβαίνω για να βρω το αντικείμενο που ανακλάται, ειδικότερα το πρόσωπο που ανακλάται μέσα στην κτήση, ο Θεός. Όπως όταν βλέπω σε έναν καθρέφτη ένα πρόσωπο, τι κάνω? Συνεχίζω να βλέπω στον καθρέφτη ή γυρίζω, στρέφω το πρόσωπό μου από τον καθρέφτη, δεν κοιτάζω πια στον καθρέφτη, γυρίζω να δω ποιο είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο προβάλλεται στον καθρέφτη. Αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, να μην μένει μέσα στην κτήση, αλλά ανά πάσα στιγμή να στρέφει πέραν από την κτήση τα μάτια του, το νου του, για να ανακαλύψει το ανακλώμενο πρόσωπο μέσα στην κτήση. Τώρα, αν τελικά οι άνθρωποι χάσουν από τον οπτικό ορίζοντα της νοήσεώς των των Θεών και μείνουν μόνον με την κτήση, δηλαδή βλέπουν μόνον να ανακλώνται οι ενέργειες του Θεού χωρίς να αναζητήσουν τον Θεό, για λόγους που θα δούμε λίγο πιο κάτω, τότε ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει μόνο τα είδωλα, τις ανακλάσεις, και επειδή ταυτίζει αυτές τις ανακλάσεις, τη σοφία, την παντοδυναμία, την απειρότητα, με τον καθρέφτη, σαν και εκείνο το παιδικό, τι να πάω στο παιδικό, τι το παιδί το πράγμα δεν το κάνει, η γάτα μπορεί να το κάνει για μια στιγμή, ένα ζώο, ο σκύλος, να δει το πρόσωπο, η γάτα, στον καθρέφτη, αμέσως κοιτάζει καλά να δει ποιο είναι αυτή η άλλη γάτα. Γιατί ετάχτησε το είδωλο με το αντικείμενο και νομίζει ότι το αντικείμενο είναι μέσα εκεί στον καθρέφτη, ότι πράγματι είναι κάτι, είναι μια άλλη γάτα μέσα στον καθρέφτη, ενώ δεν είναι παρά είδωλο. Είναι είδωλο. Έτσι λοιπόν, αν ο άνθρωπος κάνει αυτή την σύγχυση των ιδιοτήτων του Θεού μέσα στην φύση και πει τι ωραία πράγματα φτιάχνει η φύση, τότε ετάφτησε τα είδωλα που υπάρχουν μέσα στην φύση με τον Θεό. Δηλαδή πλέον δεν βλέπει τον Θεό, αλλά βλέπει την φύση, την οποία και θεοποιεί. Αυτό λέγεται λατρεία των ειδώλων, δηλαδή των χαρακτηριστικών του Θεού που δεν είναι ο Θεός, αλλά τα χαρακτηριστικά του μέσα στην κτήση, και λατρεύει ο άνθρωπος αυτά τα χαρακτηριστικά του Θεού που ανακλώνται μέσα στη δημιουργία. Έτσι έκανε την θεά Αθηνά λατρεύοντας τη σοφία, έκανε τον Θεό Απόλλωνα λατρεύοντας την τέχνη, λατρεύοντας την ομορφιά, έκανε τον Θεό Δία λατρεύοντας τη δύναμη και το καθεξής, λατρεύοντας, έκανε τη θεά Δήμητρα λατρεύοντας τη γη, ο Απόλλων και ο Θεός του ηλίου, των καλών τεχνών, της ομορφιάς. Αυτά όμως είναι χαρακτηριστικά του Θεού, του ενός Θεού. Δεν υπάρχει Θεός Απόλλων και θεά Αθηνά. Δεν θα θεοποιήσω τη σοφία, δεν θα θεοποιήσω την ομορφιά, δεν θα θεοποιήσω τη γη, αλλά τι, θα προσπαθήσω να δω πέρα από αυτά τα οποία ανακλώνται τον αληθινό Θεό. Βέβαια, για μας που χοντρικά τουλάχιστον δεν είμαστε ειδωλολάτρες, μοιάζει το πράγμα πολύ απλό.
τόσο που θα μου λέγατε και δικαιολογημένα, αγαπητοί μου, ότι τι μας τα λέτε αυτά, αυτά είναι αυτονόητα. Αν θα σκεφτείτε, αγαπητοί, ότι πέρασαν από τον κόσμο αυτόν, από τον πλανήτη μας αυτόν, σοφοί άνθρωποι, που δεν μπόρεσαν να ξεχωρίσουν τον Θεόν από τα δημιουργήματα και ετάθησαν τον Θεόν με τα δημιουργήματα και ελάτρεψαν την κτήση παρά τον κτίστη, τότε θα μου λέγατε δικαιολογημένα. Αλλά τέλος πάντων ήσουν σε παροχημένες εποχές. Και αν σας έλεγα ότι για το ίδιο πράγμα ισχύει μέχρι σήμερα. Εάν επί παραδείγματι εκείνοι οι οποίοι παρασύρονται στον τεκτονισμό ή στον μασονισμό δεν είναι άνθρωποι μορφωμένοι. Δεν ξέρουν γράμματα. Δεν κατέχουν ενδεχομένως και πτυχία. Πώς ακριβώς πιστεύουν στην ειδωλολατρία? Διότι οι μασόνοι είναι ειδωλολάτρες. Μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι θρησκεία μασονισμό. Και μάλιστα ειδωλολατρική θρησκεία μυστηριακής υφής. Το λέγουν οι ίδιοι τέκτονες στα συγγράμματά τους. Πώς λοιπόν μπορεί να παρασυρθεί ένας μορφωμένος άνθρωπος να μπορεί να λέει ότι ο ήλιος, ο Μάτς, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, μπορεί να είναι ο Θεός? Πώς μπορεί να ταυτίζει την δύναμη του ηλίου, τη σοφία με την οποία είναι φτιαγμένος, το φως του, με το Θεό, ότι αυτό είναι ο Θεός? Διάβαζα προχθές, χθες, δια τον πολύν Οριγένη, ο οποίος πίστευε ότι ο ήλιος, τώρα θα γελάσετε ίσως, αλλά πρέπει να εξηγήσει κανείς πιο πολλά για να φτάσει να μην γελάσει αλλά να κλάψει, ότι ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια έχουν νόηση, είναι λογικά όντα. Είναι λοιπόν ακόμη και μέσα στο χώρο το χριστιανικό, όπως ο πολύς Οριγένης έφτασε να πει αυτά τα πράγματα, τότε πόσο περισσότερο οι άνθρωποι ανά πάσα στιγμή θα πλανώνουν. Παρά το φως του Χριστού που έφτασε από τη στιγμή που θα αρνηθώ τον Χριστόν, αυτομάτως γίνομαι ειδωλολάτρης. Και εφόσον ειρνήθησαν οι χριστιανικοί λαοί, ειρνήθησαν τον Χριστόν, αυτομάτως έχουν πέσει εις την ειδωλολατρία, ή την χονδρή ειδωλολατρία ή την λεπτή, εκείνη που ίσως δεν φαίνεται και πολύ εύκολη. Ωστόσο όλα αυτά ο Απόστολος Παύλος μας τα λέει εις την προς Ρωμαίους επιστολή του, πρωτοκεφάλαιο 19-23, συμπτυγμένα για να μας πει ποιος ήταν ο αρχαίος κόσμος, πώς εκκινήθη, αλλά δυστυχώς, δυστυχέστατα, και πώς μέχρι σήμερα κινείται. Και λέει, το γνωστόν του Θεού φανερώνεστιν εν αυτής. Το γνωστόν του Θεού, δηλαδή η γνώση του Θεού έχει γίνει φανερή στους ανθρώπους. Γιατί? Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε. Γιατί ο Θεός εφανέρωσε τον εαυτόν του εις αυτούς? Πώς? Αιτιολογεί ο Απόστολος και λέγει, τα γάρ αόρατα αυτού, οι αόρατες ιδιότητες του, αποκτήσεως κόσμου, από τον καιρό που κτίστηκε ο κόσμος, γιατί εναπετέκησαν σαν σφραγίδα οι αόρατες ενέργειες του Θεού. Θέλετε ακόμη, αγαπητοί μου, όχι μόνον οι ενέργειες που σας ανέφερα προηγουμένως, αλλά και οι λεγόμενες ηθικές ενέργειες. Ακόμα και η αγάπη είναι αποτυπωμένη μέσα στο σύμπαν. Και η αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού, όλα. Βλέπετε ότι δεν πάει να χαθεί τίποτε, παρότι το σύμπαν εμφανίζεται μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Σημειώσατε αυτό. Δεν πάει να χαθεί τίποτε, απλούστατα διότι υπάρχει η πρόνοια και η αγάπη του Θεού, η οποία συνδυάζεται, η αγάπη, με τη σοφία. Η πρόνοια δεν είναι παρά η συνισταμένη της δυνάμεως, της σοφίας και της αγάπης του Θεού. Λοιπόν, τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμο της ποιήμασι νοούμενα καθοράτε. Είτε αίδιος, αιώνιος αυτού, δύναμης και θεότης, δηλαδή η θεότητα. Θα σας το μεταφράσω. Διότι οι αόρατες ιδιότητές του, δηλαδή η αιωνία δύναμής του και η θεότητά του, βλέπονται καθαρά αφότου εδημιουργήθη ο κόσμος και γίνονται νοητές διαμέσου των δημιουργημάτων.
αλλά αυτό που γίνεται νοητόν διαμέσου των δημιουργημάτων, αυτό ακριβώς ελατρεύτηκε. Ενώ αυτό έπρεπε να είναι το μέσον, ο τρόπος για να φτάσει ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό. Εις το είναι αυτούς αναπολογήτους, για να γίνουν αναπολόγητοι. Δεν είπουν οι άνθρωποι δεν ήξερα, διότι γνώντες των Θεών ούχος Θεών εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, αλλά ματιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Θάσκοντες είναι σοφοί, ισχυριζόμενοι ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και έρπετων. Έφτασαν στο σημείο, στο τέλος, να θεοποιήσουν τη κτήση και να πούν ότι ο Θεός είναι ένας άνθρωπος, το κάνουμε και το άγαλμά του, ένα πτηνό ή ένα τετράποδο, ένα φίδι, ένα στροκόμιλος, ό,τι άλλο. Εκεί λέγει έφτασε η ασύνετη, η ασύνετος καρδία των, δηλαδή η αφροσύνη τους. Ώστε λοιπόν η ειδωλολατρία είναι όταν ο άνθρωπος περιορίζει τον πνευματικό του οπτικόν ορίζοντα εις ό,τι είναι κτιστόν και δεν επεκτείνεται πέραν από εκείνο που βλέπει προς τον Θεό. Αυτό λέγεται ειδωλολατρίας. Αυτό το ό,τι κτιστόν δυνατό να είναι τώρα. Πέρα από τα δημιουργήματα όπως τα βλέπω, να θεοποιήσω τα ουράνια σώματα, να θεοποιήσω επίγεια αντικείμενα πράγματα, ένα ποτάμι, δεν είχε θεοποιηθεί ο Νείλος, να θεοποιήσω τη θάλασσα στο πρόσωπο του Ποσειδώνος. Αγαπητοί μου, μέχρι σήμερα λατρεύουμε τη θάλασσα στο πρόσωπο του Ποσειδώνος. Ακόμα δεν έχουμε αλλάξει και τη φρασιολογία μας. Μη μου πείτε ότι είναι θέμα φρασιολογίας. Θέλουμε να διατηρήσουμε ίσως την παλιά μας έτσι, φρασιολογία, και να θυμόμαστε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και λέμε ότι ο Ποσειδών, ξέρω εγώ, ταράσει τα νερά της θαλάσσης, ή ο Εγκέλαδος ταράσει τα έγκατα της γης και γίνεται σεισμός και άλλα πολλά. Ήδη η φρασιολογία μας ακόμη δείχνει ότι μένουμε σε αυτά τα σχήματα. Θα μου πείτε, μα πιστεύουμε ότι υπάρχει Εγκέλαδος ή υπάρχει Ποσειδών? Μα σας εξήγησα, αγαπητοί. Άνθρωποι μορφωμένοι, σπουδαίοι άνθρωποι, φτάνουν στο σημείο αυτό. Αν το θέλετε, μπορεί να μην πιστεύουν βεβαίως ότι είναι ο Ποσειδών, όπως θα πίστευε ένας απλός άνθρωπος λατρεύοντας το άγαλμα του Ποσειδώνος. Όμως, ο μορφωμένος πιστεύει στη δύναμη της θαλάσσης, που τη λέει Ποσειδών. Πιστεύει στη δύναμη. Στη δύναμη της δημιουργίας ή στη δύναμη του εαυτού του. Και με τον τρόπο αυτόν αυτοθεώνεται. Ο φτωχός, ταλέπορος άνθρωπος. Έτσι, πέραν από αυτό, ακόμη ό,τι κτιστών εις την δημιουργία δίνεται να είναι ο πλούτος, η τέχνη, η τεχνική, η επιστήμη, ο ευδαιμονισμός. Ελέγχεται μάλιστα τον περασμένο αιώνα από μερικούς υπέρ αξιοδόξους φιλοσόφους ότι τώρα πια η επιστήμη θα φτάσει να λύσει όλα τα προβλήματα του ανθρώπου. Ζήτω, δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Ζήτω η επιστήμη, ζήτω η τεχνική. Τώρα, όλη η επιστήμη, η τεχνική, να λύσει. Είναι από να πλαντιάζει τα προβλήματα, αυτό δεν είναι ούτε με αποκλειστό. Ούτε καν από τον Θεό. Ζούμε στην εποχή μας, εκείνοι που έλεγαν δώστε μας πίσω σε 100 χρόνια και θα δείτε ποιος θα γίνει ο κόσμος. Τον είδαμε ποιος έγινε. Δεν εξέπνευσε ο 24 και ετοιμαζόμαστε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Οπότε βλέπετε, η αρρώστια και η ψυχοπάθεια και η καρκίνη και οι άνθρωποι αλλόχρονοι κινούνται και η τάσα διαφορά και η τρομοκρατία και τόσα πράγματα αγρίεψε ο άνθρωπος όσο ίσως ποτέ άλλο δεν μέσα σε ένα χώρο που λέγεται επιστήμη και τεχνική. Άγιος ο άνθρωπος είναι. Κι όμως δεν τον ενέρεσε ούτε η ελπίδα ούτε η τεχνική.
κάθε αυτή, ούτε η επιστήμη είναι κακή, ούτε η διαφυγή. Ακούσατε τι είπα, δεν είναι κακά πράγματα αυτά. Όταν χωρίσουν όμως από τον Θεό, τότε είναι κακά. Διότι αυτός θέλει αυτά να συζητήσουν τον άνθρωπο, όσο ζει την παρούσα ζωή σε αυτή την κοιλάδα του πλασμών, και όσο είναι τη ώρα της αναστάσεως των νεκρών. Αλλά όχι όμως να φτάσουν αυτά, τα οποία είναι παρηγορητικά στοιχεία του παρόντος κόσμου. Και οι συγγενείς μας. Και τα παιδιά μας. Πόσες φορές δεν έκαναμε σαν στόχο και σκοπό της ζωής μας ένα ευτυχισμένο σπίτι, νομίζοντας ότι αυτό είναι το πάνω. Μη μας γελά ότι πάμε κάπου κάπου και στην εκκλησία. Μη μας γελά το θέμα, μας ξεγελά, μας απατά, ότι μπορούμε και να κοινωνούμε και να ξεμολογούμε. Στο μεδούλι μας είμαστε οι ειδωλολάτρες. Αν το θέλετε, ναι, πιστεύουμε στα αγαθά μας, πιστεύουμε στο σπίτι μας, πιστεύουμε στα παιδιά μας. Γι' αυτό, αν το θέλετε, τα ασώμεθα άμα τα χάσουμε. Βγάλετε παρακαλώ το αντικείμενο της λατρείας από τα μάτια ενός λάτρου και θα δείτε αμέσως πώς θα ταραχθεί. Άμα συνεπώς φύγει από μπροστά από τα μάτια σου, το σπίτι σου, τα παιδιά σου, θα ταραχθείς. Ταραχθείς όχι εκείνη την φυσική ταραχή που αισθανόμεθα όλοι, που είναι στοιχειώδες πράγμα και ανθρώπινο. Όταν χάσω έναν ανθρωπό μου, χάσω το σπίτι μου, είναι πολύ φυσικό, να λυπηθώ κάπως και τα λοιπά. Δεν θα σκάζω στα γέλια. Είναι πολύ φυσικό. Όταν χάσω ένα άνθρωπο, να αυτοκτονήσω, να τρελαθώ ή ό,τι άλλο να κάνω. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτά τα είχα κάνει είδωλα και τα λάτρευα χωρίς να το καταλαβαίνω. Βλέπετε πως μπαίνει λοιπόν η ειδωλολατρεία μέσα στη ζωή μας. Για αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, βλέποντας όλα αυτά όπως τα αναλύσαμε και τα αναλύουμε, μπορείτε να υπολογίσετε τι βάθος ειδωλολατρείας επικρατεί εις τους ανθρώπους και μάλιστα εις τους χριστιανούς και ιδιαίτερα εις την εποχή μας. Αυτή λοιπόν είναι η ειδωλολατρεία. Αλλά τι μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτή την κατάσταση? Τι μπορεί να υπάρχει πίσω από το να λέγω το είδωλό μου, η λατρεία μου είναι ο ήλιος, η σελήνη, ο ευδαιμονισμός, το παιδί μου, ο πλούτος, η τέχνη, η τεχνική? Τι μπορεί να κρύβεται? Άκουσε. Το χαρακτηρίζει αυτός ο Κύριος. Ο θρόνος του σατανά. Εκεί όπου ο σατανάς κατοικεί. Πώς είναι δυνατόν εκείνα που ανακλούν τις ιδιότητες του Θεού να πηγαίνει ο διάβολος και να θρονιάζεται? Και λέγω τη λέξη θρονιάζω, γιατί είπε ο Κύριος ότι είναι ο θρόνος του σατανά. Και ακόμη να κατοικεί, γιατί ο Κύριος είπε ότι κατοικεί εκεί ο σατανάς. Και συγκεκριμένα μάλιστα, αν το θέλετε, όταν ο Κύριος ομιλεί στην επιστολή του προς τον επίσκοπο της Περγά για την ειδωλολατρεία, ότι εκεί είναι ο θρόνος του σατανά και δεν ήταν παρά ο θρόνος του Διός. Τεράστιος βωμός, τεράστιον άγαλμα, περιώνυμον, και θεωρείτο η Πέργαμος η πλέον κατίδωλος πόλης της Μικράς Ασίας. Φημισμένη για τα ιερά της. Φημισμένη. Σας είχα πει την περασμένη φορά όταν κάναμε την εισαγωγή. Και λέγει ο Κύριος τώρα ότι αυτός ακριβώς ο βωμός του Διός, ο οποίος υπέρκειτο της πόλεως σε ένα λόφο 300 μέτρων ύψους, ότι είναι ο θρόνος του σατανά. Πώς αυτό συμβαίνει? Ακούσατε. Ο διάβολος, ο αιωσφόρος, αυτός που φέρει την αυγή, άγγελος είπε, φωτεινός, έπεσε, διότι υπερηφανεύθη, έπεσε από τον ουρανό, έπεσε, όπως λέγει μια ευχή εξορκισμών, εκ της φωτοφορίας, και έπεσε εις τον ορατόν κτιστόν κόσμων και ευρέθηκε εις αυτόν ως υπόδικος. Εγκρεμίστηκε. Βέβαια, αγαπητοί μου, πως τα πνεύματα αυτά τα πονηρά, τα αγαθά πρώτα,
με την υπερηφάνειά των έγιναν πονηρά, αυτό πώς μπορούμε να το καταλάβουμε πιο πολύ? Και ότι γκρεμίστηκαν από την φωτοφορία, δεν καταλαβαίνουμε πιο πολλά. Τούτο μόνο, ότι οι άγγελοι δεν είναι αυτόφωτα, είναι τερόφωτα. Ο άγγελος είναι φωτεινός, αλλά από πού παίρνει την φωτεινότητά του? Την παίρνει από τη Θεία Δόξα, από τη Θεία Ενέργεια, γιατί ο Θεός φώσεστη. Ο διάβολος έχασε αυτό το φως του Θεού, τη Θεία Δόξα, και έμεινε άμυρος Θείας Δόξης. Είναι το φως της μεταμορφώσεως στο οροσταβό. Το έχασε αυτό. Και έτσι έμεινε σκοτεινός. Στην ένστασή σας ή στην απορία σας, πως ο διάβολος μετασχηματίζεται εις άγγελον φώτος, θα σας απαντούσα ότι δεν πρόκειται περί του φωτός του ακτίστου, αλλά περί κτιστού φωτός. Αυτό το φως το οποίο έχει και ο ήλιος και αυτός ο λαμπτήρας αυτή τη στιγμή που ανάβει. Τώρα πως μπορεί ο διάβολος να παίρνει αυτό το υλικό φως και να περιβάλλεται, όπως ακριβώς και πως μοιάζει ότι υλοποιείται και εμφανίζεται, αυτά αποτελούν μυστικά του πνευματικού κόσμου, τα οποία δεν μπορούμε να διαρευνήσουμε. Το θέμα είναι ότι αυτό φως που έχει ο διάβολος είναι κτιστόν και πλανά τον άνθρωπο. Γι' αυτό οι πνευματικοί άνθρωποι, αυτοί που ζουν στην άσκηση, έχουν και αυτήν την ικανότητα που λέγει ο Απόστολος Παύλος στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι η διάκριση, και το τονίζει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, να διακρίνουν τα πνεύματα εάν είναι από τον Θεό. Εμφανίζεται ο διάβολος με φως και να πω, είναι άγγελος? Έχει την άκτιστον ενέργεια ο άγγελος? Είναι ο διάβολος με την κτιστήν ενέργεια? Και συνεπώς να πλανηθώ. Ο πνευματικός άνθρωπος, αυτός που έχει το πνεύμα του Θεού και έχει το χάρισμα αυτής της διακρίσεως, πράγμα αγαπητοί μου πολύ δύσκολο, σας το λέγω ειλικρινά, λέγει είναι ο διάβολος αυτός. Και τότε μόλις το πει αυτό ή το σκεφτεί, ο διάβολος γίνεται άφαντος. Πάντως έπεσε ο διάβολος και έπεσε εις των ορατών κτιστών κόσμων ως υπόδικος. Ότι έπεσε ως υπόδικος, το βλέπουμε αυτό από εκείνο το καταπληκτικό με τον δαιμονισμένο των Γεργεσίνων, που οι δαίμονες εζήτησαν από τον Κύριο της δόξης να μην πάγουν στην κόλαση, αλλά να μείνουν ακόμη εις τον κόσμο αυτόν. Διότι ξέρουν ότι είναι υπόδικοι οι δαίμονες και ότι η κόλαση είναι ο τόπος της τιμωρίας των, για τους οποίους δαίμονας έγινε η κόλαση. Και τότε ζήτησαν να μείνουν ακόμη στον ορατόν κτιστόν κόσμο. Ζήτησαν να πάνε στους χείρους, το ενθυμίστε, το γνωρίζετε. Δηλαδή να βρίσκονται εδώ, εις των υλικών κτιστών ορατών αυτών κόσμων. Γι' αυτό και είπαν εις τον Κύριο, ήλθες βασανίσε, προκαιρού βασανίσε εμάς. Ήρθες να μας βασανίσεις πριν ακριβώς την ώρα μας. Η αιτία που έπεσαν οι δαίμονες, δηλαδή οι άγγελοι και έγιναν δαίμονες, πρώτος ο αιωσφόρος, ο αρχηγός, ή το είπε η φάνη. Κρατήστε αυτό. Αποτελεί το κλειδί του θέματός μας. Ή το είπε η φάνη. Οι άνθρωποι τώρα, όταν χάνουν το Θεό, σταματούν μπροστά στην κτήση. Πως χάνουν οι άνθρωποι το Θεό? Είναι γνωστό ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν έχασαν το Θεό, διότι μες στον παράδεισο είχαν κοινωνία με το Θεό. Ήταν κοινωνία. Μία κοινωνία, ξέρετε ποια? Εκείνη την οποία θα έχουμε και εμείς στην Βασιλεία του Θεού. Ανίποτη κοινωνία. Δεν ξέρουμε πως. Εκείνο το ήθε ο Κύριος κατά το δειλινό. Δείχνει συνηθισμένη επίσκεψη του Θεού. Ανίποτο πράγμα. Πώς ακριβώς στη Βασιλεία του Θεού θα είναι οι άνθρωποι σε μια κοινωνία με τον Θεό? Αυτή η κοινωνία χάθηκε, διακόπηκε. Τότε οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν χάσει τον Θεό. Είχαν φοβερή εμπειρία. Τα παιδιά τους ζήσαν στην αμαρτία, όπως ο Κάη, αλλά και αυτοί από την παράδοση των γονέων των δεν είχαν χάσει τον Θεό. Από την τρίτη γενιά και παρακάτω αρχίζει η απώλεια του Θεού.
Ο Κάιν δεν έχασε γιατί βλέπουμε ότι ομιλεί με τον Θεό. Ο Άβελ δεν έχασε γιατί βλέπουμε ότι ομιλεί με τον Θεό. Προσφέρει θυσία κλπ. Αλλά παρακάτω, παρακάτω, όσο προχωρούν οι γενναίες, αρχίζει να συσκοτίζεται η γνώση του Θεού. Τι είναι εκείνο το οποίο συσκότησε τη γνώση του Θεού? Η αμαρτία. Η αμαρτία, αγαπητοί, είναι ένας καπνός ο οποίος μας καλύπτει τον ορίζοντα που εκεί θα βλέπαμε το πρόσωπο του Θεού. Έτσι, όταν ο άνθρωπος χάσει τον Θεό και αρχίζει να βλέπει την κτήση χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που έκανε την κτήση και ανακλά, όπως σας έλεγα προηγουμένως, τις ιδιότητές του μέσα στη δημιουργία, τότε αρχίζει να λατρεύει τα κτίσματα. Επειδή ο διάβολος είναι υπόδικος εις τον παρόντα κόσμο, βλέποντας τον άνθρωπο να λατρεύει τα κτίσματα, να λατρεύει το δέντρο, να λατρεύει το ποτάμι, να λατρεύει το βουνό, την πέτρα, τότε επειδή είναι υπερήφανος, πάει και φρονιάζεται. Είδατε, φρονιάζεται. Πάει και φρονιάζεται στο αντικείμενο εκείνο που λατρεύει ο διάβολος, ο άνθρωπος. Έτσι, ο άνθρωπος λατρεύοντας το αντικείμενο, στην πραγματικότητα λατρεύει τον διάβολο. Γιατί φωλιάζει ο διάβολος μέσα εις τα κτίσματα, επειδή πάσχει ανίατα από την υπερηφάνεια. Και όπως ξέρετε, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ευχαρίστηση του ανιάτου στην υπερηφάνεια όντως είναι να προσκυνηθεί. Άμα προσκυνηθεί, αισθάνεται ότι επέτυχε το μεγαλύτερο πράγμα. Στον υπερήφανο θα δείτε να μην υπάρχει ανάγκη ούτε από χρήματα ούτε από τίποτα, όσο το όνομά του. Να πούν γι' αυτόν. Να πούν γι' αυτόν. Γι' αυτό λέγει και η παροιμία γνωστή, τα χρήματα, λέει, πολύ τα εμίσησαν, τη δόξα κανείς. Είναι η έπαρση, η υπερηφάνεια. Αθεράπευτο πράγμα, αν δεν προσέξει κανείς. Στον διάβολο, αγαπητοί μου, είναι αθεράπευτη πλέον. Και έτσι ικανοποιείται ο διάβολος να λατρεύεται και να προσκυνείται φωλιάζοντας μέσα στα κτίσματα που οι άνθρωποι, οι ταλέποροι, χάσαν, μπέρδεψαν τον Θεό με τις ενέργειες που ανακλώνται στην κτίση και ελάτρευαν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ελάτρευαν τον διάβολο. Αλλά δεν είναι μόνο το αντικείμενο το οποίο θα λατρευτεί. Είναι και άλλα πράγματα, όπως και προηγουμένως σας είπα. Η ειδωλολατρία δεν είναι μόνο να προσκυνείς ένα δέντρο, ένα βουνό, αλλά και η τέχνη και η τεχνική και η επιστήμη και όλα αυτά, σας είπα, γίνονται ομοίως και ο πλούτος και τα χρήματα, γίνονται όλα αυτά ομοίως είδωλα, τα οποία λατρεύει ο άνθρωπος, προσκυνά ο άνθρωπος. Ο αφιλότιμος σατανάς φωλιάζει και εις αυτά. Και τότε μεταβάλλονται και άλλα πράγματα σε στοιχεία λατρείας του διαβόλου. Το γενετήσιο, επί παραδείγματι, οι σχέσεις των συζύγων είναι στο σχέδιο του Θεού. Και αυτό το σχέδιο του Θεού είναι τοποθετημένο σε μια σύζευξη δυο στοιχεία. Τη ειδονής και του σκοπού. Από τη στιγμή τώρα, μέσα στο σχέδιο του Θεού, έστω και παροδικών, αγαπητοί μου, έστω και παροδικών σχέδιων, πάντως έτσι, από τη στιγμή που θα έρθει τώρα ο άνθρωπος να χωρίσει αυτά τα δυο και να κρατήσει την ειδονή και να πετάξει το σκοπό που είναι η τεκνογνωσία, τότε λατρεύει το ίμιση, λατρεύει εκείνο το οποίο ο Θεός δεν θα ήθελε. Την ειδονή λατρεύει. Πάει ο διάβολος και χώνεται εκεί και συνεπώς είσαι πόρνος, είσαι ειδωλολάτρης. Λατρεύεις το διάβολο. Γιατί η πορνεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο διαχωρισμός του σκοπού από την ειδονή. Τα χώρισες, είσαι ειδωλολάτρης. Τότε θα μου πείτε, τότε, μα τότε πρέπει
Μα τότε πρέπει να είμαστε όλοι ιδωλολάτρες. Μα αυτό σας έλεγα πιο σημαντικό. Ότι είμαστε όλοι ιδωλολάτρες. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο, αγαπητοί μου. Όταν ο Απόστολος Παύλος απαριθμεί 4 μορφές ανηθικότητες, μη πλανάστε, λέει στους Κορινθίους το 6ο κεφάλαιο, 16 στίχος, μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε. Μαλακή είναι οι ομοφυλόφιλοι. Και αρσενοκείτε είναι πάλι οι ομοφυλόφιλοι στις δύο όψεις του πράγματος. Βασιλείαν Θεού, πού κληρονομήσεις. Τα λέγω μα, γιατί αυτά τα τελευταία αμαρτήματα είναι πολύ της μόδας. Βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Είπε 4 μορφές ανηθικότητες. Οι δυο είναι κατά φύση, αλλά παρανόμων. Κατά φύση, αλλά παρανόμων. Η πορνεία είναι κατά φύση, αλλά είναι παρανόμων, παρά την εντολή του Θεού. Και η μοιχεία. Σου λέει η γυναίκα σου. Τι πας σε ξένη γυναίκα. Είναι παρανόμων. Η πράξη κατά φύση. Οι δυο άλλες μορφές είναι παρά φύση. Και συνεπώς, καταμίζω ένα λόγο και παρανόμο είναι αυτονόητο. Μόλις αναφέρει την πορνεία, παρεμβάλλει την ειδωλολατρία. Και τώρα το χωρίο πλήρως είναι ως εξής. Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε νυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, βασιλεία Θεού, ου πληρονομήσου. Γιατί η Άγια του Θεού Παύλε παρενέβαλε στην ειδωλολατρία του? Γιατί απλούστατα αυτά τα πάθη είναι η ειδωλολατρία. Λατρεύεται ο διάβολος εκεί. Ανοίξτε, αγαπητοί μου, το πρώτο κεφάλαιο ή στην προς Ρωμαίους επιστολή να δείτε ακριβώς αυτό. Και μάλιστα ο Θεός, λέει εκεί ο Αποστόλος Παύλος, επειδή οι άνθρωποι πέσαν στα αμαρτήματα αυτά, επέτρεψε να πέσουν σε μια ακόμη σκληροτέρας μορφής ειδωλολατρίας, ως τιμωρία. Γιατί ξέρετε, έχουμε πολλά σκαλοπάτια ειδωλολατρίας. Έτσι, λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, ορθότατα, ότι το σπέρμα που προσφέρεται στην πορνεία είναι σπονδύ στο διάβολο. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος, αγαπητοί μου, απεκάλεσε το κέντρο της ειδωλολατρίας, την Πέργαμο, και προπαντός αυτών των τεράστιων βωμών του Διός που σας ανέφερα προηγουμένως, που υπέρκυτο της πόλεως και δέσποζε της πόλεως, κατοικίαν του Σατανά και θρόνων του Σατανά. Αυτή η αλήθεια ότι οι δαίμονες κατοικούν εις την ορατήν κτήση και επιδρούν δυσμενώς επί των ανθρώπων, όταν αυτοί βεβαίως οι άνθρωποι προσκολώνται στα κτίσματα, φαίνεται ακόμη και από τις ευχές της Εκκλησίας μας, τους εξορκισμούς του μεγάλου ευχολογίου. Αν θα δείτε μέσα εκεί στις ευχές, θα δείτε να δεσπόζει αυτή η κεντρική ιδέα, ιδιαίτερος μάλιστα εις τις ευχές του εξορκισμού εις το μυστήριο του βαπτίσματος. Πριν τελέσουμε το μυστήριο του βαπτίσματος, βυθίσουμε το παιδί, τον άνθρωπο που βαπτίζεται εις το νερό, εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, με την τριπλή κατάδυση και ανάδυση. Είδατε που διαβάζουμε κάποιες ευχές και φυσούμε και το νερό. Αυτές οι ευχές, αγαπητοί μου, είναι εξορκισμού. Διώχνουμε το διάβολο που εμφολεύει στο νερό. Γιατί η κτήση δαιμονοκρατείται και ανά πάσα στιγμή διώκνουμε τον διάβολο. Σας είπα, είναι υπόδειτος ο διάβολος και πλανάται στην κτήση. Πλανάται. Γι' αυτό και σε εκείνους που προσέχουν σε αυτά, όταν πάνε έξω στην εξοχή και λένε, ακούσαμε φωνές, γέλια στο βουνό που δεν υπάρχει άνθρωπος, γέλια, κλάματα και παράξενα άλλα πράγματα και φαινόμενα μυστηριώδη κλπ. Οι δαίμονες. Οι δαίμονες που πειράζουν τους ανθρώπους και διασκεδάζουν εις βάρος των ανθρώπων στην κακότητά τους. Ναι, γι' αυτό και εμφυσούμε το πρόσωπο που θα βαπτίσει. Είδατε, ο ιερεύς εκεί που δίνει τις ευχές και είναι το άνθρωπος, στρέφεται προς δυσμάς. Ξέρετε γιατί στρέφεται προς δυσμάς? Γιατί
γιατί ακόμη δεν είδε το φως του Χριστού, βλέπει προς δυσμάς, βλέπει προς τον διάβολο. Και τότε ο ιερεύς θυσά, σταυροειδός, κάνει αυτό με το στόμα του, ο ιερεύς διώχνει τον διάβολο, στρέφεται προς αναταλάς ο άνθρωπος και πηγαίνει τώρα στην Κολυμβήτρα να βαπτιστεί. Αυτά για μια κατοχήρωση, όσα σας είπα είναι αλήθεια. Είναι μέσα σε αυτή την πράξη της εκκλησίας μας ενσωματωμένα. Ακόμη κάτι άλλο. Αν διαβάσετε βίους Αγίων που θα σας φανούν αυτά παράξενα και θα πείτε για μια στιγμή, ευρε αδελφέ, αυτά είναι και μύθοι. Πολλές φορές οι Άγιοι, όταν συνέτριβαν τα αγάλματα των θεών τότε, στην εποχή της ειδωλολατρίας, τότε βγαίναν από τα αγάλματα φωνές, κραυγές, βλασφημίες, διαμαρτυρίες, απειλητικές φωνές ακούοντο. Αυτό δείχνει ότι οι δαίμονες διαμαρτύροντο, γιατί πήγε ο Άγιος να τους γκρεμίσει τις φωλιές τους που εκεί ελατρεύοντο από τους ανθρώπους. Θα σας πω όμως και μια γεωγραφική κατοχήρωση με την οποία και θα τελειώσω, για να δείτε ότι αυτά δεν αποτελούν μύθους αλλά είναι μια φοβερή πραγματικότητα. Όπως γνωρίζετε, όταν κάποτε οι Εβραίοι έκαναν ένα πόλεμο τους Φιλιστέους, οι Φιλιστέοι κίνησαν τον πόλεμο, τελικά κατά την τιμωρία και παραχώρηση επέτρεψε ο Θεός να λαφυραγωγηθεί η κυβωτός του Θεού, η κυβωτός της Διαθήκης. Γεμάτη χαρά και αλλαγμό, οι Φιλιστέοι πήραν το πολύτιμο αυτό λάφυρο και το έφεραν εις τον Θεό, εις τον ναό του Θεού Δαγών, και το τοποθέτησαν εις τα πόδια του Θεού Δαγών ως λάφυρο. Και ακούστε τώρα το κείμενο παρακάτω, εις το πρώτο βασιλείο, στο πέμπτο κεφάλαιο. Είδον και ειδού, πήγαν την άλλη μέρα το πρωί, είδον και ειδού Δαγών πεπτωχός επιπρόσωπον αυτού ενώπιον κυβωτού του Θεού. Είχε πέσει το άγαλμα όπως ήταν στο βάθρο του στήμενο, έπεσε κατά τρόπον που το πρόσωπό του εστρέφεται προς την κυβωτόν του Θεού. Και ήγηραν τον Δαγών και κατέστησαν εις τον τόπον αυτού. Δηλαδή σήκωσαν οι Φιλιστέοι το άγαλμα και το ξανάστησαν πάλι. Και γένετο, όταν όρθισαν το πρωί, έγινε όταν το άλλο πρωί σημέρωσε, και ειδού Δαγών πεπτωχός επιπρόσωπον αυτού ενώπιον κυβωτού Διαθήκης Κυρίου, και η κεφαλή Δαγών και αμφότερα τα ίχνη χειρών αυτού αφηρημένα επί τα εμπρόστια αμαφέθ έκασταν, και αμφότερη η καρπή των χειρών αυτού πεπτωκώτες επί το πρόθυρον πλην ηράχης Δαγών υπελήφθη. Πάλι ξανάψε το άγαλμα, έσπασε το κεφάλι, τα χέρια, όλα τα άκρα έσπασαν, έμεινε μόνο η ράχη, εστραμμένη προς την κυβωτόν του Θεού. Αυτό σημαίνει, οι δαίμονες που φόλιαζαν μέσα στο άγαλμα του Δαγών, όταν είδαν την κυβωτό του Θεού, τι το αλήθεια, ένα κυβώτιον που είχε μέσα τις πλάκες. Η κυβωτός του Θεού ήταν η παρουσία του Θεού. Αν θέλετε, ήταν το υποπόδιο των ποδών του Θεού, που καλεί ο ψαλμοδός να προσκυνήσουμε το υποπόδιο των ποδών αυτού. Μάλιστα αυτό το σημείο, ελάτε αύριο το βράδυ στις 8.30 η ώρα να ακούσετε για τη δευτέρα εντολή που λέει δεν θα προσκυνήσεις ό,τι υπάρχει στον ουρανό, επάνω στη γη και κάτω από τη γη. Και όμως έχουμε το θέμα της εικόνας και το θέμα του Τιμίου Σταυρού. Πώς ακριβώς και τι ακριβώς προσκυνούμε? Να το κλειδί, κοιτάξτε το. Προσκυνούμε το υποπόδιο των ποδών αυτού. Και ο Τίμιος Σταυρός, αγαπητοί μου, είναι το υποπόδιο των ποδών αυτού. Αν το θέλετε, απλώθηκε ο Υιός του Θεού επάνω εις τον Σταυρόν. Και είναι Τίμιος ο Σταυρός, φρικτός εις τους δαίμονες. Αυτόν που αρνούνται οι κυλιακές. Και τον αρνούνται γιατί πολύ φυσικό, αφού είναι δαιμονισμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, αγαπητοί, ο Δαγών έπεσε κάτω και έσπασε μπροστά στην κυβότα του Θεού. Οι δαίμονες δεν μπορούσαν να αντέξουν
τη Θεία Λάμψη, όχι ορατή στα μάτια των ανθρώπων, αλλά στα μάτια των δαιμόνων. Είναι αυτό που πολλές φορές πηγαίνουν οι δαιμονισμένοι στον Άγιο Διονύσιο ή στον Άγιο Γεράσιμο ή στον Άγιο Σπυρίδωνα και φωνάζουν οι δαίμονες: «Καίγομαι, καίγομαι». Γιατί καίγομαι? Είναι η Θεία Δόξα, η οποία δεν οράται από τους ανθρώπους, αλλά οράται από τους δαίμονες, και οι δαίμονες πραγματικά καίγονται. Αλλά αγαπητοί μου, αυτή είναι η δολολατρία. Κατοικεί ο διάβολος και λατρεύεται ο διάβολος. Τι να σας πω? Τι να σας πω άλλο παρά μόνο εκείνο που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θα επαναλάβω, που τελειώνει την επιστολή του. Αδελφοί, τεκμήνια, λέγει εκεί. Εγώ θα σας έλεγα, αδελφοί, φυλάσσεστε από τον ειδόλο. Ας φυλαγόμαστε από τα είδωλα. Γιατί τα είδωλα είναι πολλά και πλούσια στην εποχή μας. Όπως θα δούμε πιο κάτω, τα βαθέα του Σατανά. Έχουμε την κατοικία του Σατανά. Έχουμε τον θρόνο του Σατανά. Έχουμε και τα βαθέα του Σατανά. Αλλά για αυτά πρώτα ο Θεός θα μιλήσουμε την ερχομένη Κυριακή.